Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Μία όαση δροσιάς. Ένα υδάτινο πάρκο γεμάτο διακοσμητικά ψαράκια και φυτά μπονσάι. Είναι καλά κρυμμένο μέσα στις πολυκατοικίες. Πάμε να το γνωρίσουμε. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Τσουμπανίδης, ο ιδιοκτήτης του πάρκου. Κύριε Τσουμπανίδη, μας είπανε θα έρθουμε, μάλλον Μιχάλης, μιλάμε στο ελληνικό έτσι. Μιχάλης. Μας είπανε ότι θα έρθουμε να δούμε ψαράκια, μας είπανε ότι θα δούμε μπονσάι, αλλά εδώ είναι ένας κυριολεκτικά παράδεισος, μέσα στην πόλη, μέσα στις πολυκατοικίες. Μέσα στην Καλαμαριά, εδώ στην προέκταση που είναι. Είναι γύρω μου, γύρω όλο πολυκατοικίες τετραόροφες. Είμαι ο μόνος που κράτησα το σπίτι μου μονοκατοικία για να μπορώ να έχω αυτόν τον όμορφο χώρο εδώ με τις λίμνες μου, με τους καταράκτες, με τα σπήλαια, με τα ψαράκια μου, με τα μπονσάι μου και έχω την ησυχία μου εδώ και απολαμβάνω τα τελευταία χρόνια όλη την ομορφιά εδώ πέρα της ζωής μου. Όμως βλέπουμε και πετρώματα, έτσι, πετρώματα σπάνια, απολιθωμένα δέντρα βλέπουμε. Έχω μαζέψει αρκετά από αυτά εδώ πέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω απολιθωμένα δέντρα, έχω χαλαζίες, έχω από Ιαπωνία που έχω πάει πετρώματα, όπως επίσης και ρόδα της ερήμου, αμέθιστους, διάφορα. Αλλά εκτός από αυτά, αυτά που είναι τα πιο όμορφα από όλα είναι τα διαμάντια μου που έχω εδώ πέρα κάτω στη λίμνη, τα οποία είναι τα αγαπημένα μου κόι. Δεν είναι απλά ψάρια, είναι διαμάντια στο νερό. Όχι χρυσόψαρα, Όχι χρυσόψαρα, είναι κόι. Είναι υβρίδιο γρυβαδιού, το οποίο βγήκε το 1856 στην Ιαπωνία κατά λάθος σε έναν οριζόνα. Και μετά ξεκίνησαν, ας πούμε, διασταυρώσεις και έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο να βγάζουμε μπιμπελά, δηλαδή πανέμορφα κομμάτια. Τα κοσμήματα κυριολεκτικά, ναι. Και κόι, δεν... λοιπόν, κόι. Κόι, κόι. Νησί κιγκόι στα Ιαπωνέζικα. Διεθνώς είναι κόι. Μάλιστα. Είναι κυπρίνο. Και πώς ξεκινάει αυτή εδώ η... Η ενασχόληση, πότε ξεκινάει αυτό και πώς. Αυτό ξεκίνησε πριν από το 80, αλλά από το 80 και μετά που απολύθηκα από φαντάρος, ασχολήθηκα περισσότερο, έβαλα τα πρώτα ψαράκια, ας πούμε, να μεγαλώσω, είδα τη μεγάλη διαφορά μεταξύ χρυσόψαρου και κόι, είδα ότι μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα, ότι γίνεται πανέμορφο, βγάζει μέχρι τον τρίτο χρόνο πάρα πολύ ωραία χρώματα και μετά από λίγο καιρό, εντελώς τυχαία σε ένα μαγαζί που πήγα, στείλανε μια εισαγωγή, είχε μέσα ένα ημερολόγιο και είχε μόνο 6 κόι επάνω στο ημερολόγιο αυτό πολύ μεγάλο. Με το που τα είδα τρελάθηκα και από τότε το έβαλα σκοπό ζωής να μπορέσω να φέρω γνήσια από Ιαπωνία. Είναι σπάνιο ψάρι. Είναι σπάνια ψάρια. Στην Ιαπωνία, ας το πούμε, μπορώ να σας πω, είναι ένα εθνικό προϊόν. Όπως είναι για μας το λάδι, η ελιά, ξέρω εγώ, και το τσίπουρο και το ούζο. Κάτι αντίστοιχο με το δικό σας πάρκο εδώ στην Ελλάδα υπάρχει? Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιος χώρος ο οποίος να έχει και τα ψάρια του και τα μπονσάι του και τα ξυλόγλυπτά του με τα σπήλαιά του, με τα ριάκια του, με τους καταράκτες εδώ. Δηλαδή είναι ένας χώρος που μας θυμίζει από Ανατολή, μας θυμίζει ακριβώς. Ιαπωνία, έτσι. Είναι άρωμα Ιαπωνίας καθαρά και με το μπονσάι και με το ψάρι και με το ξυλόγλυπτο, όλα αυτά θυμίζουν Ιαπωνία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Με τα ψαράκια εδώ, τι ψαράκια, μιλάμε για μεγέθη διάφορα. Ναι, έχουμε εκτός από τα περσινά που έχω κρατήσει από την παραγωγή που έχω κάνει, έχουμε εδώ πέρα δίχρονα, μπορούμε να δείξουμε μερικά από αυτά. Πόσα περίπου είναι αυτά εδώ που βλέπουμε? Εδώ στην κάτω τη λίμνη περίπου 450 ψάρια επιλεγμένα, τα οποία είναι στις κατηγορίες, θα σας τα πω όπως πρέπει, είναι στην κατηγορία των top quality, high και highest. Είναι ό,τι ανώτερο υπάρχει σε ομορφιά, σε ποιότητα. Ένα τέτοιο ψάρι πόσα χρόνια ζει? Αυτά τα ψάρια ζουν ορισμένες ποικιλίες πάνω από 80, 100, 120 χρόνια. Και υπάρχουν μαρτυρίες που κυπρίνος, ας πούμε, έχει ζήσει μέχρι 240 χρόνια, ο οποίος ζει ακόμα, ας πούμε, στην Κίνα, όμως όχι στην Ιαπωνία. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, δηλαδή, και το έχω ακούσει. Να φανταστούμε ότι εσύ γνωρίζεις
τον πατέρα των ψαριών αυτών, ακριβώς, τον παππού τους και ούτω καθεξής. Ναι, για τις διασταυρώσεις που κάνω για να μπορώ να βγάλω ίσως και μια καινούργια ράτσα. Πέρσι έβγαλα πράσινα και μπλε κόη, τα οποία έχουν γίνει πλέον πανέμορφα, αλλά αν τυχόν ήμουν η Ιαπωνία και μπορούσα αυτά να κάνω πιστοποίηση καινούργιας ράτσας, για να μπορέσω να τα δώσω για να γίνει μια παραγωγή, θα ήταν ένα τεράστιο κέρδος για μένα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και για μένα είναι δύσκολο να ξαναπάω στην Ιαπωνία. Έτσι, Τα χρόνια αλλάξανε, παλαιότερα που πήγαινα ήταν πολύ καλύτερα. Και τώρα, τι περιποίηση θέλουν αυτά τα ψάρια? Εκτός από το θέμα του νερού που πρέπει να έχει πολύ καλή οξυγόνωση και πάρα πολύ ισχυρή βιολογία, δηλαδή να φανταστείς στους 4 τόνους που είναι η λίμνη κάτω, δουλεύουν αερατλίες κατοστάρες αντί για 3-4 βατ, 100 βατ. Δουλεύουν 5 βιολογικά με τα καλύτερα υλικά μέσα, με δαχτυλίδια, βακτήρια, χάους, τσόχες και τα υπόλοιπα υλικά που χρειάζονται. Και γι' αυτό και έχω πολύ καλή ποιότητα νερού, σύν' ότι είναι κρύσταλλο το νερό μου και τα ψάρια μου είναι όλο υγεία. Να φανταστούμε ότι είναι πιο άγρια φυσικά ψάρια σε σχέση με τα χρυσόψαρα που έχουμε. Εντάξει, γυάλα, είναι πιο υπερκινητικά τα κόη. Πάντως γνωρίζουν και εμένα και την ώρα που θα πάω να τα ταΐσω κάθε πρωί και απόγευμα. Μπορούν να γνωρίσουν εσένα το ναι, χέρι σου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα, άμα θέλετε, μπορώ ας πούμε, να πάω εκεί και να σας δείξω πώς θα έρθουν να φάνε από το χέρι μου. Επίσης, τι τρώνε? Κοιτάξτε, κάνω ανάλογα με την εποχή, κάνω το κατάλληλο μείγμα. Δηλαδή, άλλη τροφή δίνω την άνοιξη, που αυξάνω λίγο τις πρωτεΐνες μου σε σχέση με το χειμώνα. Το χειμώνα τα βάζω όλα μέσα, που είναι θερμενόμενο. Να μην μείνουν εδώ πέρα κάτω για να μπορώ να τα ταΐζω για να μεγαλώνουν. Δεν έχουν πρόβλημα στον πάγο, αλλά εγώ τα φέρνω μέσα. Ξεκινάω, ανεβάζω πρωτεΐνες, σπιρουλίνα και αστραξανθίνη για να έχω καλύτερα χρώματα. Ανεβάζω πρωτεΐνες 28-30-33 και τώρα πλέον έχω φτάσει στις 40 και 60 πρωτεΐνες για να έχω αύξηση και μπορώ δηλαδή από 25 πόντους να τα κάνω ίσως και 40 πόντους μέχρι τον Οκτώβριο μήνα. Αν είχα χώρο μεγαλύτερο, δυστυχώς έχω πολύ μικρό χώρο, τα έχω όλα στριμωγμένα. Αν είχα, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο, ένα 1,5-2 στρέμματα, θα είχα τεράστιες λίμνες με πολύ μεγαλύτερα ψάρια όπως είναι τα άλλα που έχω μέσα. Θα με καλώσουν και αυτά. Και τα μπονσάι μου και αυτά πάλι παραταταγμένα εδώ πέρα. Με διάφορα... Η γειτονιά τι λέει, η γειτονιά δεν ενοχλείται? Όχι, και τι να ενοχλείται? Γιατί είμαστε εμείς πολυκατοικίες, τι δουλειά έχετε εσείς εδώ πέρα? Γιατί τι θα με κάνουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε μου δημιουργούν πρόβλημα. Μου δίνουν συγχαρητήρια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλά σχολεία, δεν είναι μόνο τα σχολεία. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα. Ήρθαν από την Κρήτη, ήρθαν από τη Ρόδο, από την Καλαμάτα. Παιδιά από όλη τη Βόρειο Ελλάδα, από την Αθήνα έχω φίλους και πελάτες εκεί πέρα που είναι. Από όλη την Ελλάδα, από τα νησιά ήρθανε. Κρητικούς έχω πολλούς, τους περιμένω τώρα πάλι να ξαναρθούν. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα, τι ποικιλίες έχεις? Αυτή τη στιγμή, αν θα προσέξετε εδώ πέρα σε αυτή τη λίμνη, έχω όλες τις ποικιλίες που υπάρχουν στα κόη. Δηλαδή είναι 67 ποικιλίες πιστοποιημένες, οι οποίες είναι γνήσιες. Και υπάρχουν και ορισμένες υποκατηγορίες, τα οποία είναι πάλι ας πούμε στις ίδιες ράτσες. Δηλαδή έχουμε το άσπρο κόκκινο, είναι το κοχάκου. Άσπρο μαύρο κόκκινο χωρίς να έχει μαύρο στο κεφάλι είναι το σάγκε. Όταν έχει μαύρο στο κεφάλι είναι σόουα. Έχουμε γιαμαμπούκι, σύρο ουτσούρι, σύρο μπέκο, τάντσο, κοντζάκου. Έχουμε τα σουσούι τα οποία είναι πανέμορφα εδώ πέρα. Κι ουτσούρι έχουμε, γιαμαμπούκι. Μιχάλη, από τις ποικιλίες που μας έχεις πει, ποια θεωρείτε η top, ας το πούμε έτσι? Αυτά που είναι τα πλέον ακριβά στην Ιαπωνία είναι τα τάντζο, που έχουν τη σημαία τους μια κορώνα στο κεφάλι και είναι ολόλευκο. Μιλάμε για αυτά τα λευκά, έτσι? Ναι, με μια... λευκό. Επίσης όμως και το κοχάκου που είναι το άσπρο κόκκινο, το οποίο σαν υποκατηγορίες έχει Νιντάν, Σαντάν, Ιορντάνι, Ναζούμα και Ντόιτσου, τα σάγκε και τα σόουα. Πολύ ακριβά είναι τα χιουτσούρι και τα κιουτσούρι. Κιουτσούρι σημαίνει στα Ιαπωνέζικα κίτρινο με μαύρο. Το κόκκινο με μαύρο είναι το χι. Και τα κοντζάκου είναι, αλλά τα τελευταία χρόνια τώρα τα γκοσίγκι έχουν άλλα χρώματα, τα οποία έχω και σόουα γκοσίγκι, τα οποία είναι τα πλέον όμορφα και τα
πιο διαδεδομένα. Θέλω να μου δείξεις ένα με αυτό με τη σημαία της Ιαπωνίας που είπες ναι. στο κεφάλι τους. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να το δούμε εδώ πέρα μέσα. Ένα είναι αυτό εδώ. Τώρα με βλέπουν και θέλουν να φάνε. Τώρα μόλις το καταλάβουν θα γίνει χαμός εδώ. Ελάτε. Ελάτε. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Και παίρνουν την τροφή και φεύγουν πέρα, ε. Όχι, μετακινείται η τροφή απλώς από εδώ πέρα, αλλά ορμάνε. Είναι καταΐζω 2 με 3 φορές την ημέρα, με πάρα πολύ καλή ποιότητα τροφής, με πρωτεΐνες υψηλές, συν ταυτόχρονα με σπιρουλίνες και αστραξανθίνες, γι' αυτό έχω τόσο πανέμορφα χρώματα. Εγώ νομίζω αυτό που δεν μπορεί να αποτυπώσει η κάμερα είναι το άρωμα αυτό που έχεις από το γιασεμί. Το γιασεμί μου τώρα είναι στις πιο όμορφες μέρες που είναι ανθισμένο, είναι στολισμένο. Όπως επίσης το ορισμένο από τα μπονσάι μου, αυτά τα ούλ μου που τα έβαλα το 96 εδώ πέρα από ένα κλωναράκι και γίνανε θηρία. Ήτανε μπονσάι. Όπως επίσης αυτή τη στιγμή αυτή η ελιά μου έχει πάρει εδώ βραβείο. Έχει βραβευτεί, ας πούμε, για την ομορφιά της. Ελιά μπονσάι. Ελιά μπονσάι, ναι, είναι 12 μπάλι. Με 12 μπάλι εκεί πέρα. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα, Μιχάλη, όχι ότι δεν με εντυπωσίασαν όλα φυσικά, είναι αυτό το κίτρινο. Αυτό είναι χρυσαφή. Είναι χρυσαφή τώρα. Σε 10 μέρες, γιατί τα είχα το χειμώνα επάνω στον επάνω χώρο που δεν έχει ήλιο και φως, αυτό θα γίνει φλουρί, θα γίνει πάρα πολύ έντονο χρυσό, το οποίο θα είναι πανέμορφο. Τον αγαπάνε τον ήλιο του. Ναι, τον θέλουν τον ήλιο, το κόι είναι ήλιος και καλή τροφή και καλή ποιότητα νερού. Όσο περισσότερο ήλιο έχεις, τόσο πιο όμορφα χρώματα μπορεί να σου δώσει το ψάρι μέχρι και τον τρίτο χρόνο. Μετά πλέον ολοκληρώνονται τα χρώματα. Αλλά είναι αλήθεια ότι και ζουν πάρα πολλά σε λίθαργο το χειμώνα. Ναι, το χειμώνα, άμα κατέβει η θερμοκρασία κάτω από τους 10 βαθμούς, τρώνε λιγότερο. Αν κατέβει κάτω από τους 5 ή στους μείον, μπορούν να ζήσουν κάτω από τον πάγο, πέσουν σε λίθαργο, μπορούν να μείνουν και νηστικά και 4, 5 και 6 μήνες. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αποθηκεύουν το λίπος τους. Και αυτή τη στιγμή, όσο και να τα ταΐσεις, ειδικά την ώρα αυτή που θέλεις να έρθουν εδώ πέρα, πάντοτε έρχονται. Και τους αρέσει, ας πούμε. Κι αν ένας άπειρος όπως εγώ πάω και ζητήσω και μου δώσουν ένα απλό χρυσόψαρο, δεν θα καταλάβω τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Όχι, τα χρυσόψαρα είναι πολύ φθηνότερα, δεν μπορούν να έχουν την ομορφιά που έχουν τα κόι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το χρυσόψαρο είναι απλό, το κόι είναι ο βασιλιάς της λίμνης, ο βασιλιάς του ενιδρίου. Ειδικά στις λίμνες, και στη Γερμανία που έχει και στην Ολλανδία και στην Αμερική πάρα πολύ δεδομένα. Στην Ιαπωνία σας λέω ότι σίγουρα κάθε σπιτάκι που υπάρχει μονοκατοικία έξω έχει τη λίμνη του, έχει και τα μπονσάι του γύρω γύρω. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχεις φτιάξει εσύ? Αυτό που έκανα εγώ. Εγώ το έκανα χωρίς να έχω πάει στην Ιαπωνία, χωρίς να έχω δει βιβλίο, χωρίς τίποτα, ούτε ίντερνετ υπήρχε την εποχή του 80. Μόνος μου ξεκίνησα, αγωνίστηκα πάρα πολύ, αφιέρωσα 40 χρόνια από τη ζωή μου για να μπορέσω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα, στο να μπορώ να διασταυρώνω και να μπορώ να βγάζω ποικιλίες εφάμιλες με αυτά των Ιαπωνέζων, σε ποιότητα, σε χρώματα. Κι όμως ήρθε η ώρα που πήγες στη Ιαπωνία. Και ναι, έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Το 2009 αποφάσισα, έφυγα με 6 ψάρια από εδώ, να πάω Ιαπωνία. 6 ψάρια που τα είχες δικά μου από δικά εδώ πέρα, έτσι. Ναι, τα μετέφερα εκεί. Είχα και κάποιον συνεργάτη, τον Ογκάτα Koi Farm. Με βοήθησε να πάω στο διαγωνισμό που έγινε στο Easy Modumo. Και η μεταφορά πώς γίνεται, βρε Μιχάλη? Μέσα σε πολύ μεγάλες σακούλες ενός μέτρου. Βάζεις λίγο νερό, ίσα να σκεπάζεται και το υπόλοιπο χειρουργικό οξυγόνο.
Αυτό σε μεγάλο κυβότιο αντέχει, ας πούμε, μέχρι και 35 ώρες. Πόσες ώρες ήταν το ταξίδι? Το ταξίδι ήταν οριακά στις 32 ώρες για να φύγουν από εδώ Θεσσαλονίκη, να πάω Φραγκφούρτη. Από Φραγκφούρτη να πάω Τόκιο και από Τόκιο να κατέβω και να πάω Φουκουόκα στη Χιροσίμα εκεί και μετά να φύγω πάλι από εκεί μετά από 2 μέρες και να μπορέσω να πάω στην κεντρική Ιαπωνία, στο Ιζιμοντούμο, για να μπορέσω να διαγωνιστώ με τα δικά μου ψάρια μέσα στην Ιαπωνία. Ο μοναδικός Έλληνας. Ο μοναδικός Ευρωπαίος, όχι απλά Έλληνας. Ο μοναδικός Ευρωπαίος. Ένας τρελός υπάρχει στην Ελλάδα και αυτός είναι στην Καλαμαριά. Και εδώ τι έγινε λοιπόν εκεί στο διαγωνισμό? Κοίταξε, ξέροντας εγώ την ομορφιά των ψαριών μου, τις ποικιλίες μου, πήρα 3 βραβεία και ένα δεύτερο, 3 πρώτα και ένα δεύτερο. Εκεί πέρα είναι με κωδικούς, δεν έχει ονόματα κτλ. Χτυπάνε, περνάνε πενταμελής επιτροπή και βαθμολογεί το κάθε ψάρι που υπάρχει. Πώς ήταν οι διαγωνιζόμενοι? Ήμασταν περίπου γύρω στα 480 άτομα. Είχε πολλά άτομα από Κίνα. Πάντα μιλάμε για χομπίστες, όχι για επαγγελματίες. Οι διαγωνισμοί στους επαγγελματίες είναι διαφορετικοί. Είχε πάρα πολλούς από Ινδονησία, από Ταϊλάνδη είχε. Ευρωπαίος ήμουνα ο μόνος που είχα πάει εγώ και ο μοναδικός στην Ελλάδα. Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Επίσης και πέρσι ξαναέστειλα πάλι 4 ψάρια και πήραμε 2 βραβεία. Και στην Ολλανδία πήραμε και στην Γερμανία πήραμε. Ας αφήσουμε όμως αυτή την ομορφιά της εξωτερικής λίμνης για να πάμε στα ενδότερα. Να είμαστε λοιπόν, Μιχάλη, στον εσωτερικό χώρο. Στο έτσι, πάνω μέρος εδώ της αυλής. Στο βασίλειό σου. Εδώ είναι η ομορφιά όλου του κόσμου και η ομορφιά της ψυχής μου. Τι θέλω να πω? Εδώ θα σηκωθώ το πρωί, έχω τα ψαράκια μου γύρω-γύρω, περιμετρικά και δεξιά-αριστερά μπροστά η λίμνη μου. Εδώ έχω τώρα τις γένες μου, έχω τα μπονσάι μου, τα ξυλόγλυπτά μου. Σηκώνομαι καθημερινά γύρω στις 5 η ώρα το πρωί, θα πιω το καφεδάκι μου, ένα βαρύ αράβικο χαρμάνι το οποίο το κάνω στη Χόβολη. Είναι μεράκι ο δικός μου ο καφές, ο ελληνικός. Και μπορώ να απολαύσω αυτά που έχω κάνει την προηγούμενη μέρα και εδώ και 40 χρόνια από τη ζωή μου. Ο χρόνος λοιπόν δεν είναι χρήμα. Αυτό το έχω πει εγώ. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα, είναι δημιουργία. Όπως βλέπω εδώ σε ένα ρητό έτσι, που έχεις. Το έκανα και το έγραψα εκεί πέρα πάνω. Εδώ έχουμε μία λίμνη, έχουμε το μεγάλο ενιδρίο το οποίο είναι 4 τόνους καθαρά, συν τεράστια βιολογία που βάζουν τους γεννήτορες. Δεξιά μου έχω ένα ενιδρίο 1,5 τόνο πίσω, 1,5-2, όπως επίσης έχουμε εκμεταλλευτεί και το τζάκι μου. Την ψεσταριά μου από κάτω υπάρχει ενιδρίο. Εδώ τώρα, κάτω λοιπόν, έχουμε μερικά μικρά από πέρσι. Δώσαμε αρκετά στην ανθοέκθεση, ήταν πολλά παιδάκια, πήρανε. Ήρθανε και κάποια νηπιαγωγεία, τους άρεσαν πολύ, αλλά έκανα δώρο σε πάρα πολλά παιδάκια, όπως και παλαιότερα σε κάποια δεν δημοτικά. Δεν εμπορεύεσαι έτσι. Όχι, κάνω την πλάκα μου, κάνω το χόμπι μου, απλώς κάνω τη διαλογή μου και κρατάω Φερρυππίν έτσι και βγάλω, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 χιλιάδες ψάρια που θα ζήσουν και περισσότερα. Θα κρατήσω 4, 5, 6 ψάρια το χρόνο, την αφρόκραμα δηλαδή. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα μοιράζω. Τώρα εδώ έχουμε έναν αρσενικό, ο οποίος είναι χρυσός με κόκκινο. Περιμένει τη θηλυκιά του, θα τη βάλουμε αύριο εδώ. Στο επάνω μέρος είναι 3 αρσενικά και αυτά επίσης, ας πούμε, περιμένουν τη θηλυκιά. Είναι έτοιμα για αναπαραγωγή. Και έχουν σε μία γυάλα βλέπουμε εδώ τα αυγά. Έχουμε εδώ πέρα με τεχνητή γονιμοποίηση στο μικρό ενιδριάκι το οποίο είναι μόνο 15 λίτρα εκατοντάδες χιλιάδες αυγά τα οποία έχω κάνει με τεχνητή γονιμοποίηση. Αυτά θα βγουν αύριο. Και εδώ θα βγουν και εδώ και όπως και στη λίμνη μας. Και πόσα από αυτά θα γεννηθούν, πόσα θα ζήσουν τελικά? Θα βγουν πάρα πολλά. Πέρσι μέσα σε ένα μπολάκι 5 λίτρα μπορεί να είχα και
ξέρω εγώ, 100, 200, 300.000 μωρά, ήταν 4 ημερών. Όταν έβλεπες τον Πολάκη, δεν έβλεπες πλέον νερό, έβλεπες ένα σύννεφο το οποίο ήταν όλο ξανθά έτσι, κίτρινα μωρά. Αυτά θα ζήσουνε. Από αυτά ζουν τα πιο υγιεί. Μετά υπάρχει ο κανιβαλισμός, αν δεν έχει μεγάλο σπορ. Τρώγονται μεταξύ τους, ναι. Ένα ψάρι μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα, τρώγοντας τα αδέρφια του. Και να, αυτό, ας πούμε, λέγεται μετά, γίνεται στο τζάμπο το σάι. Το σάι είναι η μικρή κατηγορία, τα μωρά μέχρι 20-25 περίπου εκατοστών. Μετά πάμε στα νησάι, γιονσάι, γκονσάι. Όσα ανεβαίνουν οι κατηγορίες, ας πούμε, και μετά πάμε στα τζάμπο, όπως έχω τους γεννήτορες με ένα μέτρο, ένα 10, 90 πόντους. Έχεις ψάρι 90 πόντους. 90 πόντους, ένα μέτρο. Για πες μας για τα βραβεία λοιπόν τώρα. Τι να πω. Πήγες εκεί γνωρίζοντας ότι θα κερδίσεις, όχι φυσικά. Κάποιος, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Ό,τι πει η επιτροπή και ανάλογα τι βαθμολογία θα βάλει. Εγώ ήξερα την ποιότητα των ψαριών μου. Πίστευα ότι ίσως πάρω κάποια καλή θέση κτλ. Αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήρθαν με πολύ μικρότερα ψάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο φέρανε πολύ μικρά, ούτε καν τα κοιτάξαν οι κριτές. Πέσανε κατευθείαν στα μεγάλα, τα δικά μου ήταν στους 80, στους 70 πόντους, ας πούμε 90 πόντους κτλ. Και πήρα κάποιες καλές διακρίσεις στα πρώτα βραβεία και τα δεύτερα. Αλλά αυτό που δεν με έκανε απλά καλές διακρίσεις, είναι πρώτο βραβείο. Ναι. Αλλά αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την ημέρα εκείνη, ήρθε ένας από την Ινδονησία, ο οποίος είχε ένα θηρίο 1,40. 1,40 μήκος, το οποίο πήρε ξεχωριστό βραβείο για το μέγεθός του. Σαν ποιότητα δεν ήταν όμορφο ψάρι. Μόνο για το μέγεθος. Είναι σπάνιο αυτό, ε. Ναι, για το μέγεθος πήρε βραβείο, αλλά όχι για την ομορφιά του. Και το μέγεθος πώς μπορείς να το αυξάνεις εσύ, ή είναι στάνταρ το μέγεθος? Το μέγεθος μπορεί, ας πούμε, εσύ μπορείς, δίνοντας καλές και ισχυρές πρωτεΐνες, ειδικά το καλοκαίρι, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, ή και το χειμώνα να το δώσεις, να τους δώσεις αστραξανθίνη και σπιρουλίνα για να πάρουν πολύ καλά έντονα χρώματα. Και από τη στιγμή που θα είσαι και λίγο γνώστη του αντικειμένου και κάνεις καλές διασταυρώσεις, περιπεί να βγάλεις καθαρό αίμα κοχάκου, σάγκε σόου, ακομονούριου, ασάγκη σουσούι, τότε μπορείς, ας πούμε, να πιστεύεις ότι μπορεί να πάρεις κάποια καλή θέση, ας πούμε, σε έναν, τέλος πάντων, παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κτλ. Έχω αυτή τη στιγμή ένα παλικάρι, το οποίο είναι στην Καλαμάτα, ο Χάρης, ο οποίος με έβλεπε στην τηλεόραση και μου ζήτησε να του στείλω δύο ψάρια στην κατηγορία των highest για να μπορεί να διαγωνιστεί του χρόνου σε κάποιο διαγωνισμό στη Γερμανία. Δηλαδή το παιδί, ας πούμε, πήγε κατευθείαν στην ανώτατη κατηγορία για να μπορέσει να διακριθεί. Αυτό θέλει πολύ μεράκι όμως. Πολύ μεράκι, αγάπη. Θέλει και χρόνο και χρήμα θέλει όμως. Ναι. Θέλει και χρήμα. Οπωσδήποτε. Εντάξει, κάποια ψάρια τα οποία είναι στις κατηγορίες των top quality, high και highest, σίγουρα είναι ακριβότερα, γιατί είναι η διαλογή που κάνεις, δηλαδή από τα περίπου, ας πούμε, στα 1000 κομμάτια διαλέγεις 2-3. Τα άλλα, ας πούμε, τα αφήνεις πίσω. Εκείνα είναι υποδιέστερα. Γι' αυτό και εγώ ξέρω μαρτυρίες όπως Φερρυπίν στη Σιγκαπούρη και κάποια ψάρια που πήραν πρώτα βραβεία από παραγωγούς όμως στην Ιγκάτα και στο Τόκιο που πουληθήκανε 6, 8, 10, 15 χιλιάδες δολάρια. Τα παρακολουθείς αυτά, παρακολουθείς τι γίνεται? Ναι, τώρα έχω πολλούς φίλους στην Ιαπωνία. Και σε ποια γλώσσα μιλάνε? Στα αγγλικά. Αγγλικά, ναι. Και το κακό είναι στην Ιαπωνία ότι δεν μιλάνε αγγλικά. Δεν μαθαίνουν ούτε τα παιδιά τους κανείς. Ζήτημα δηλαδή, Φερρυπίν, αν είναι στο 1 εκατομμύριο άτομα από την Ιαπωνία, ζήτημα να ξέρουν 3 αγγλικά και εκείνα κάτι σπαστά. Δηλαδή πήγες σε μια χώρα που δεν ήξερε κανείς αγγλικά και ήσουν μόνο σε ένα διαγωνισμό και βγήκες πρώτος. Ναι, μπόρεσα δηλαδή, ας πούμε, αλλά ειδικά για να μπορέσω να πάω στο Ίζι Μοντούμο που ήταν στην κεντρική επάνω δυτική Ιαπωνία. Μιλάμε για ένα ταξίδι περίπου γύρω στις 8 ώρες, να ταξιδεύω βράδυ, με αγωνία και ίσως
όταν έφτασα εκεί ήταν ένα, ξέρω εγώ, όνειρο ζωής, ρε παιδί, πώς το λένε κάπου. Οι δικοί σου τι σου είπανε, τι κάνεις, τι να πας, με πούνε, όλοι με θεωρούν τρελό, ας πούμε, από την αγάπη και το μεράκι που έχω για αυτό που κάνω. Αυτή και τη για τα γνώση που έχεις, στην οποία επενδύεις και πολλαπλασιάζεις, τη διαδίδεις κάπου αλλού. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να μπορέσω να βάλω στο μαγικό κόσμο του ΚΟΗ, να βάλω τα εγγόνια μου. Έχω το μεγάλο μου τον εγγονό, τον Μιχαλάκη μου, τον οποίο τον έχω πάρει ένα ιδρύο και τον έχω δώσει 4 ψαράκια, τα οποία τα ταΐζει, αυτό τα συντηρεί, και ελπίζω αργότερα να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό που έχω και αγαπώ εγώ. Έχω και τον άγγελό μου, ο οποίος είναι 13 μηνών, και εκείνον σιγά σιγά ένας λέω να γίνει για τα ψάρια και ένας να ακολουθήσει για τα μπονσάι. Αυτή είναι... Μετά από 40 χρόνια ενασχόλησης λοιπόν με αυτό το είδος των ψαριών, με αυτήν την ποικιλία, ποιο είναι το συνέστημα που νιώθεις? Συνέστημα. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όταν μπει ένας άνθρωπος εδώ μέσα και δει αυτά τα ψάρια, δει αυτό το χώρο, καταλαβαίνει τι κόπο και τι στερήσεις έχω τραβήξει. Δεν έχω πάει καταρχάς διακοπές ποτέ μου. Ζήτημα να έπαιρνα 15 Αύγουστο και μια μέρα, γιατί είχα το νου μου πάντα στα ψάρια. Έτσι, μου εδώ πέρα, ναι. Δηλαδή, αφιέρωσα 40 χρόνια και παραπάνω από τη ζωή μου για τα ψάρια μου, για τα μπονσάι μου. Ένα διάστημα για 2 χρόνια έκανα και ζωγραφική, την οποία έχω πάνω σε ξύλο εδώ, ξυλογλυπτική, και δούλεψα πάρα πολύ πέτρα. Έχω ένα σπαθί εδώ στο πίσω μέρος, κάτω από τα βραβεία, το οποίο είναι από σταλαγμίτια μου. Είναι ό,τι πιο σπάνιο έχω εδώ πέρα. Έχω επίσης εκεί δεξιά μας, εκτός από τα ανθοφόρα, κάποια άλλα ξυλόγλυπτα, αετούς και διάφορα ζώα. Έχω και τα μπαστούνια, μπαστούνια μου. Ναι. Έχω πάνω από 100 μπαστούνια, τα οποία τα έχω κάνει όλα με μορφές ζώων. Θέλεις φίδια, θέλεις ελάφια, έχω ελέφαντες, ξέρω εγώ, έχω τι άλλο, αλογάκια. Και αυτοί από τη γωνιά τους ομορφαίνουν, ναι, αυτόν, ναι, τον χώρο, έτσι. Αυτά εδώ είναι πέρα μια λεπτομέρεια στο σύνολο. Είναι λεπτομέρεια. Καλά, ας πούμε, με το θέμα της ξυλογλυπτικής είναι άλλη ιστορία, και τα στάν που κάνω και αυτά τα τελευταία που έκανα φέτος τα... πάνω σε αποξηραμένα μπονσάι, τα έχω στολίσει με διάφορα μεταξωτά. Ένα υπέροχο κομμάτι είναι αυτό στο κέντρο της μεγάλης, του μεγάλου ενιδρίου. Τα φωτιστικά μου αυτά εδώ πέρα είναι δικές μου ιδέες και κατασκευές. Είναι 5-6 κομμάτια, αλλά και έχω και πάρα πολλά τα οποία δεν χωράνε πλέον εδώ πέρα. Τα έχω μέσα, Μιχάλη, σε ένα δωμάτιο. Λένε στην Ιαπωνία ότι ο πατέρας όταν γεννιέται το παιδί του, ναι, ναι, του κάνει δώρο ένα ψαράκι, ένα κόι καλής ποιότητας και ένα μπονσάι, για να μπορεί να ζήσει τη ζωή του μαζί με αυτά τα δύο πράγματα. Μιχάλη, εδώ στο υδάτινο πάρκο σου, ανάμεσα στα αρώματα, στις ευωδίες από το γιασεμί, ανάμεσα σε νερά, σε καταράχτες, σε ενιδρία, σε ψαράκια, βλέπουμε κάποια πολύ ιδιαίτερα φυτά. Τα μπονσάι μου. Τα μπονσάι. Νάνο φυτό σε ρηπό πιάτο, σε μικρογραφία πολύ μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή έχω ορισμένα φυτά που είναι πάνω από 40, 50, 60 χρονών. Έφερα 3 κομμάτια το 81 από την Ιαπωνία και έκανα μετά πολλαπλασιαζούν αιμοσχεύματα. Μπορώ να μιλήσω με πολύ καμάρι για τα φύκος ρετούσα που έχω και αυτά τα μικρά που είναι δικά μου παιδιά. Επίσης με τις καρμόνες μου. Μια υπέροχη καρμόνα είναι αυτή εδώ. Η μητέρα της είναι κάτω. Αυτό εδώ είναι λιγούστρο. Είναι μικρά δέντρα, έτσι. Μικρά δεν δεντράκια. Είναι, ναι, είναι δέντρα σε μικρογραφία. Και είναι σε ρηχό πιάτο, έτσι, με τη διακόσμηση που έχει. Τα οποία είναι, μπορεί να είναι και ελληνικά φυτά, ας πούμε. Είδαμε ελιά προηγουμένως. Έχουμε
και από Ιαπωνία, αλλά έχουμε και ελληνικά. Έχουμε καραγάτσια, έχουμε πλατάνια, έχουμε μυρτιές, τι άλλο, τα γουίξ, ξέρω εγώ, λυκυδάμπαρες. Τα οποία φανταζόμαστε ότι χρειάζονται στο πίσω μεγάλη περιποίηση, έτσι. Ναι, ναι, είναι μια τεχνική και αυτή η Ιαπωνίας και Κίνας, αλλά πιο πολύ η Ιαπωνία. Είναι κλαδί ουσιαστικά. Ναι, κοιτάξτε, παίρνω όμως σχέματα, κόβω ορισμένα κλονάρια, τα ριζώνω, άλλα μέσα σε βιολογικά συστήματα και άλλα με ορμόνες και μπορώ να κάνω αναπαραγωγή έτσι, με ένα φυτό που ξεκίνησα από το 80, να έχω τώρα εκατοντάδες τέτοια, για να μπορώ να δώσω και στον κόσμο να ξεκινήσει να μπει στο πνεύμα, στο μαγικό κόσμο του bonsai. Να φανταστούμε ότι θέλει ειδικό χώμα, ειδική θερμοκρασία. Ναι, 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 ναι. Ορισμένα αντέχουν και στο κρύο και στην παγωνιά, απλά χάνουν λίγα φύλλα. Άλλα θέλουν λίγο περισσότερη θερμοκρασία, πάνω από 15 βαθμούς το χειμώνα. Ορισμένα μπορούν να ζήσουν έξω, αλλά και μέσα έξω. Αλλά το θέμα είναι το πώς λειτουργεί το μυαλό σου, τη φαντασία, το τι σχήμα θα του δώσεις. Και από εκεί και μετά περιμένεις χρόνια ολόκληρα. Έχω πίσω έναν πυράκανθο, τον οποίο είχα στην ανθοέκθεση από σπόρο, από ένα κουκουτσάκι, πριν από 35 χρόνια. Τώρα τον έχω κάνει 35 χρονών. Δικός τον παιδί, έχω πλάγιο κρεμαστό, ήταν ανθισμένος, τον είχαν ζητήσει πάρα πολλά άτομα, δεν τον έδωσα. Και τώρα περιμένω αυτόν τον μήνα και τον άλλο μήνα, αυτά τα άνθη να γίνουν μπύλες και θα έχει πάνω εκατοντάδες μπύλες κόκκινες, το οποίο όποιος το δει θα τα βγάλω και φωτογραφία να τα ανεβάσω στο Facebook, θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η ανάγκη αυτού του ανθρώπου να έχει μαζί του ένα κομμάτι της φύσης. Ναι. Εγώ τα υπεραγαπώ. Δηλαδή, εκτός από αυτά που μερικές φορές μπορώ να περιμένω και 20 και 30 χρόνια, αν αυτό μπορούν να το καταλάβουν ορισμένα άτομα, τότε θα εκτιμήσεις, πώς το λένε, την αξία αυτού του φυτού. Νομίζω ότι δεν περιμένεις. Κάθε ζεις μαζί του. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι δείχνει και το χαρακτήρα σου. Εντάξει, ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος. Εγώ αισθάνομαι, εντάξει, σίγουρα είμαι Έλληνας, αλλά εν μέρει αισθάνομαι και Ιαπωνέζος. Μιχάλη, τα bonsai μπορεί να είναι αποξηραμένα κλαδιά. Ναι. Δέντρα. Ή απολιθωμένα. Τα βλέπουμε παραδείγματα. Έχω. Και κάνω εκτός από αποξηραμένα, τα οποία στολίζω επάνω με ορισμένα μεταξωτά. Δικιά σου πατέντα. Δικιά μου πατέντα. Ναι. Θα σου πω και για μια άλλη πατέντα. Άκουσε με τώρα να καταλάβεις τι σημαίνει τρέλα. Δηλαδή, επάνω σε αποξηραμένα bonsai έβαλα σε κάποια φάση αυτά τα μεταξωτά. Άρεσαν υπερβολικά στον κόσμο. Μετά τι έκανα. Έκανα μια καινούρια πατέντα και πάνω σε μαγκρόβια φυτά έπλεξα ρίζες δικές μου από ούλμους, από φίκους, από διάφορα άλλα δεντράκια. Και βλέπεις τώρα έναν κορμό 50 και 100 ετών μπροστά και μπλεγμένο γύρω-γύρω να είναι με ορισμένα τροπικά ή ακόμα και ελληνικά φυτά. Έχω κάνει και για τα εγγόνια μου δύο βαρκούλες, μία για τον Άγγελό μου και μία για το Μιχαλάκι μου, τα οποία είναι και αυτά στολισμένα με αποξηραμένα πάλι bonsai και τις ημερομηνίες γέννησης που έχω από τα εγγόνια μου. Μάλιστα. Μιχάλη, δεν σου κρύβω ότι ξεκινώντας, όταν κάναμε τη συνεννόηση για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, είχα τις επιφυλάξεις μου. Γιατί? Θεωρούσα ότι θα πάμε να δούμε ψάρια, θα πάμε να δούμε κάτι φυτά και τελείωσε. Κάτι το συνηθισμένο. Κάτι το οποίο δεν έχει να μας δώσει έτσι, ούτε λόγο ιδιαίτερο, ούτε δεν το φανταζόσουν, εικόνα. Νομίζω ότι η εκπομπή κύλησε με πολύ πλούσια εικόνα, με πολύ πλούσιο λόγο. Μάθαμε πολλά πράγματα και είδαμε ακόμα περισσότερα. Δεν ήταν μια εκπομπή εξειδικευμένη για τους λάτρεις των ενιδρίων. Νομίζω ήταν μια εκπομπή που μας ταξίδευσε. Μας ταξίδευσε, φύγαμε από εδώ και πήγαμε στην Άπο Ανατολή, πήγαμε στην Ιαπωνία. Είδαμε έναν Έλληνα που πήγε μέσα σε 480 Ιαπωνέζους, χωρίς να ξέρει ούτε να συνεννοηθεί, και να παίρνει όλα τα βραβεία, να σαρώνει όλα τα βραβεία. Και ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος γι' αυτό. Και ήρθε εδώ στην Καλαμαριά, στο πατρικό του σπίτι, και έκανε αυτό το υδάτινο πάρκο. Να σε ευχαριστήσουμε κάπου εδώ. Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι αυτό που θα δει ο κόσμος θα του αρέσει ιδιαίτερα.
και όποιος θέλει, όποτε θέλει, εκτός από το μεσημέρι, μπορούν να έρχονται με ένα τηλέφωνο, με ένα ραντεβού, να επισκέπτονται αυτό το χώρο. Και σίγουρα αυτό που ονειρεύομαι να κάνω είναι να μπορούσα να έχω ένα μεγαλύτερο χώρο να μπορέσω να τα εκθέσω εκεί πέρα. Και εμείς το ευχόμαστε. Μακάρι αυτή η εκπομπή να δώσει το ερέθισμα. Όχι να προβληθεί το έργο σου, δεν χρειάζεται να προβληθεί. Όχι. Έτσι, αλλά να το δούνε δύο άνθρωποι παραπάνω. Να το δούνε για να καταλάβουν τι σημαίνει ο αγώνας μιας ολόκληρης ζωής. Κυρίες και κύριοι, από εδώ, από το υδάτινο πάρκο του Μιχάλη Τσομπανίδη, από την Καλαμαριά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.